Προχωρήσω έτσι για να σας δώσω μια εικόνα των ανθρώπων των προσευχομένων, γι' αυτό τα λέω αυτά, και θα συνεχίσουμε. Δεν τελειώνει όλο το θέμα με μια μέρα και με δύο. Θα σας αναφέρω ένα γεγονός το οποίο έχω ακούσει τους ανθρώπους αυτούς που βλέπουν τον Θεό όταν προσεύχονται. Ένας τέτοιος με εξίωσε ο Θεός να γνωρίσω κι εγώ στο Άγιον Όρος έναν ερημίτη, έναν ασκητή, ο οποίος συν της άλλης τις προαρτικότητες που έχει, τις καρδιογνωσίες που έχει, μπορεί να σου πει τι είσαι και ποιος είσαι, όλα αυτά έχει και αυτή την προσευχή. Όταν πήγε προετών, βρήκε έναν αυστηρό γέροντα και του έλεγε να κάνει προσευχή συνέχεια. Μόνο αυτό. Το παιδί, τότε που πήγε, ήταν ένθερμος θηλωτής και όχι μόνο προσήφιετο και αγρυπίες και πολλά έκανε. Κάποτε, μετά από χρόνια, ο γεροντάς του, να κάνεις αυτή την προσευχή, γιατί προβλέπω καταστάσεις άλλες που δεν είσαι σε θέση ούτε να τις πω, ούτε να τις καταλάβεις. Τι γέροντα, αυτός που όταν κάνει καμία αμαρτία, κάνε εσύ προσευχή και θα του πω. Και έκανε λοιπόν προσευχή. Τον γνωρίζω, ζει αυτός ο άνθρωπος ακόμη, αλλά βέβαια δεν τα λέει. Για να αποσπάσουν αυτά τα πράγματα που θα σας πω, πολλή κούραση και πολλοί σκόπους και πολλά μέσα κατεβήσαν για να αποσπάσουμε τα οράματα αυτά από τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι ένας πολύ. Αυτός λοιπόν ο ένας. Εκεί που προσήφιετο, κάποιο απόγευμα, το κελί του είναι θάλασσα κάτω, ένα ωραίο μέρος ψηλά, και καθόταν απ' έξω στο μπαλκόνι και εκεί προσήφιετο όταν σωρούφωνε. Ενύπτωσε καλά και αυτός έμεινε εκεί να προσεύχεται. Σε μια στιγμή κοιτάει απέναντι και είδε τρεις ανθρώπους να έρχονται, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν σχήμα ανθρώπου, αλλά ήταν όπως ο ήλιος, το φως. Έτσι και κινούνται. Και ετρόμαξε, σηκώθηκε απάνω να δει τι είναι, αλλά πριν ακόμα καταλάβει να δει τι είναι, έρχεται μία ευωδία, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί οστά Αγίων ή νύρο της Παναγίας, όπως είναι στην Μαλεβή ή οπουδήποτε αλλού, αυτά τα αρώματα που πηγάζουν από τους, από τους Αγίους, από τα λείψανα των Αγίων. Τέτοιο άρωμα εξεχήθηκε σε όλο το μέρος τόσο πολύ που ήταν εκπληκτικό. Μέχρι που να καταλάβει το άλλο, βλέπει μπροστά του, εκεί στο μπαλκόνι που ήταν, και τα τρία αυτά πρόσωπα. Το τι αισθάνθηκε, ούτε μπορούσε να το πει, ούτε και με λυγμούς δεν μπορεί, ούτε και σταματάγανε οι λυγμοί, δεν μπορούσε να το πει. Τι αισθάνθηκε την ώρα εκείνη. Είπε μόνο, εάν αυτό διατηρείτο, κλάσμα δευτερολέπτου, θα πέθανε. Αυτή η χαρά, αυτή η άρρητος χαρά, αυτή την αγανίαση που αισθάνθηκε μέσα του, δεν μπορούσε να την πει. Αλλά αν κρατούσε περισσότερο, θα πέθανε. Δηλαδή είναι όπως η λάμπα, εάν έχει 100 κεριά και βάλουμε και βάλουμε 200, θα καεί. Αυτό ήταν και αυτός. Τι έκανες γέροντα, έσκυψα και προσκύνησα το μεσαίο. Γιατί λέω το μεσαίο και όχι τους άλλους. Και ποιος ήταν. Πολλά ζητάς. Εν πάση περιπτώσει με τα πολλά είπε ότι ο Μεσαίος ήταν ο Ιησούς Χριστός και οι άλλοι δύο ήταν οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβρίλ. Τον επεσκέφτησαν αυτόν εκεί. Αυτός δεν ήταν ότι πήγανε τώρα εκείνη την ώρα. Ο Θεός παντού είναι, πανταχού παρόν είναι. Ήταν εκεί. Αλλά αυτό εφάνηκε για να το δει ο άνθρωπος. Και κράτησε αυτό κράσμα δευτερολέπτου. Το έχει το αίσθημα αυτό του οράματος. Και το έχει και το ζει και θα το ζω, μου λέει, και στον άλλον αιώνα. Και τι που θα βρω μπροστά στον Χριστό, αυτή την πόρεση, αυτό το όραμα, θα το ξεχάσω. Έτσι νομίζει. Αλλά λέω, και θα τον είσαι. Ολόκληρο για τον βλέπεις. Έφυγε, χάθηκε. Όπως ήρθε, έτσι και χάθηκε. Μετά από δευτερόλεπτα, όλος ο χώρος εκεί, όλο το μέρος, ένα σαν μισό χωριό, να γεμίσει από διαβόλους. Όλη η ατμόσφαιρα, χιλιάδες, εκατομμύρια. Και όχι μόνο οι σατανάδες, αλλά και η δυσοσμία. Και όπως ξέρετε, ο διάβολος έχει δύο πράγματα τα οποία ο άνθρωπος δεν τα αντέχει. Θα πεθάνει από αυτά. Από το γέλιο του και πιο πολύ από τη βρώμα του. Έχει τόση δυσοσμία ο διάβολος που δεν αντέχει ο άνθρωπος, θα πεθάνει. Αλλά δεν επιτρέπει ο Θεός και γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτοί όμως οι άγιοι καταλαβαίνουν. Ανεβήκανε πάνω και θέλησε να πάει τώρα στο γεροντά του να του πει τα γεγονότα. Δεν να κατεβεί, δεν τον αφήσανε. 500 μέτρα ήταν μακριά ο γέροντας. 2 ώρες έκανε. Και με το ξύλο από τον διάβολο και με την πίεση που του κάνανε, εν πάση περιπτώσει έφτασε. Έφτασε εκεί λαχανιασμένος να αναγγείλει αυτά τα πράγματα.
ήταν αυστηρός ο γέροντας Άγιος τώρα. Τι έγινε. Έτσι και έτσι έγινε. Δεν σου είπα. Γιατί είχε δάκρυα πολλά αυτός. Είναι λέει η χάρη του Θεού που σου έλεγε ότι με τα δάκρυα που σου έδωσε θα ερχότανε. Τώρα λοιπόν ήρθε η χάρη του Θεού σε σένα. Και πρέπει να ξέρεις, έπαθες να είσαι ένας άνθρωπος όμοιος με τους άλλους. Αλλά τι είμαι γέροντα, εσύ είσαι ξεχωριστή φυσιονομία. Είσαι άλλος άνθρωπος. Είσαι άνθρωπος της χάρης του Θεού. Και θα δεις πολλά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Θα δεις πολλά άλλα. Καλά, η διαόλη. Η διαόλη ήταν να σου πει ο Θεός ότι δεν θα φύγεις από εδώ. Με αυτούς θα παλεύεις. Αυτή θα είναι η καθημερινή σου εναπασχόληση, ο αγώνας ο καθημερινός, θα είναι με τους διαβόλους. Αυτοί δεν φεύγουν. Γι' αυτό επέτρεψαν να έρθουν μετά. Μην νομίζεις ότι έφτασες τον παράδεισο αμέσως. Αυτή λοιπόν την προσευχή και αυτές τις προσευχές κάνουν οι άνθρωποι που βλέπουν τον Θεό. Γι' αυτό σας είπα, οι προσευχόμενοι και τότε και τώρα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που όταν προσεύχονται βλέπουν τον Θεό, τον αισθάνονται, τον νιώθουν. Και εδώ, ίσως και ανάμεσά μας να υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται και να αισθάνονται αυτή τη χάρη, αυτή την δωρεά του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ας μείνουμε τώρα σε αυτά.